Ειρήνη, η Γυαλής γεννήθηκε από κάποιο ταξίδι στην Αμοργό που γεννήθηκε ένας μεγάλος έρωτας ή είσαι αμοργιανή? Όχι, είμαι γεννημένη στην Αμοργό και μάλιστα είμαι γεννημένη από τότε που γεννιόταν και τουρισμός. Από τότε που υπήρχαν μόνο ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα πρώτα 6 τα είχε ο πατέρας μου και μάλιστα θεωρώ πως ήμουν και από τα πρώτα άτομα που έμαθα αγγλικά. Γιατί ο πατέρας μου έδωσε στην πρώτη τουρίστρια ένα δωμάτιο σε ανταλλαγή για να με διδάσκει αγγλικά. Η Αμοργός λοιπόν, παρόλη την αλλαγή των χρόνων που περάσαν και όλα αυτά τα πράγματα, παραμένει αναλύωτη. Βλέπω κοινοτροφία, βλέπω γεωργία, βλέπω αλεία και τουρισμό παράλληλα. Θεωρώ ότι πραγματικά η Αμοργός, παρότι έχει αναπτυχθεί, έχει παραμείνει έτσι αγνή όπως ήταν. Φυσικά έχουν βελτιωθεί πολύ τα πράγματα και για τη ζωή των ντόπιων. Διότι μέχρι πριν από 25 χρόνια περίπου δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρισμός στην Αιγιάλη. Εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε το ξενοδοχείο εδώ τότε που ήρθε ο ηλεκτρισμός. Που αυτό συνέβη όταν ολοκληρώθηκε ο δρόμος από τα Κατάπολα προς τα δω, μια και εκεί πέρα είναι η παραγωγή του ρεύματος. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι κάπου στο 88 είχα έρθει για πρώτη φορά, περίπου ένα χρόνο μετά την προβολή του απέραντου γαλάζιου, και δεν υπήρχε ακόμη η επικοινωνία οδική μεταξύ Καταπόλων και Αιγιάλης. Να γίνει στο ξενοδοχείο όμως. Έχουμε 60 δωμάτια, superior και διάφορες σουίτες για οικογένειες, για ζευγάρια. Κάνουμε και μαθήματα κουζίνας, κάνουμε και μαθήματα χορού, κάνουμε και γευσυγνωσία κρασιού, διάφορες εκδρομές. Τους συστήνουμε τα βότανα, τα μονοπάτια. Τελευταία έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε τον τουρισμό που έχει σχέση με το wellness, φυσικά με το ευζήν. Ο κόσμος πλέον έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση διότι το χρειάζεται. Έχουμε το spa, ένας που θα έρθει για wellness στην Αμοργό. Φροντίζουμε πάρα πολύ για την διατροφή του. Χρησιμοποιούμε βιολογικά προϊόντα και ντόπια και από τους δικούς μας κήπους που έχουμε στο ξενοδοχείο. Φέρνουμε ένα σφαιρικό αποτέλεσμα στην όλη προσπάθεια. Λειτουργείτε μόνο αυτούς τους γνωστούς μήνες? Εμείς είμαστε ανοιχτά όλο τον χρόνο, ανεξάρτητα πόσο κόσμο έχουμε το χειμώνα. Είναι μία προσφορά μας για τον τόπο. Είναι εκεί για όποιον θέλει να έρθει οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.